ξέρει να διαβάζει τον προϋπολογισμό. Πόσο είναι το χρηματικό υπόλοιπο που της αφήσαμε. Δεν πήρα απάντηση και δεν πήρε και το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν πήρε και οι συνδημότες μας. Γιατί δεν λέτε πόσα χρήματα σας αφήσαμε και πόσοι τίποσα έχουμε εξασφαλίσει από χρηματοδοτήσεις. Έθεσα μία ερώτηση και απαιτώ μία απάντηση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αφήσαμε περισσότερα από αυτά που έχουμε πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και έρχεται λοιπόν η κυρία Πρόεδρος και λέει ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ γιατί δεν πληρώναμε. Μα έλεος. Νομίζω ότι μιλάτε σε ανθρώπους με την κοινή λογική. Διαθέτουν όλη την κοινή λογική. Όλες οι επιχειρήσεις σε λειτουργία έχουν κάποιες λειτουργικές δαπάνες και κάποια χρέη. Και κάνει αναφορά, συνάδελφοι, στα 10.000 ευρώ ένα πρόστιμα για το οποίο θα προσφύγει. Και γι' αυτό δεν το πληρώσαμε. Για 10.000 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Κύριε Ζερβέ, η κοινοφελής έκλεισε τον ισολογισμό του 2013 με 522.000 ευρώ κέρδη. Κέρδη, 522.000 ευρώ κέρδη. Όταν την παραλάβαμε και σας θυμίζω και μιλάω για τους παλιούς συναδέλφους, ότι το προσωπικό όλο διατηρούσε σε επίσκεψη εργασίας. Πού δεν είχαμε εμείς την πολυτέλεια να πάρουμε μισθό. Εδώ δεν είχαμε να πληρώσουμε τους ανθρώπους που ήταν 8 μήνες απλήρωτοι. Τι να σας θυμίσω, το κτίριο του ΓΑΜ που χρωστούσε πάνω από 11.000 ευρώ ο πρώην Δήμος, ο πρώην ΚΕΔΙΚ, τις τυρόπιτες των παιδιών στον Αλαμαγητάκη, το ΙΚΑ που ήταν απλήρωτο, το βοήθεια στο σπίτι της ΚΟ. Τι να πρωτοθυμηθώ. Και υπάρχει αυτή η αμετροέπεια μιας κυρίας που για πρώτη φορά ασχολείται με τα κοινά και που της εύχομαι να τα πάει καλά γιατί είναι σε έναν πολύ σημαντικό τομέα. Να συγκρίνεται αυτό το χάος που παραλάβαμε εμείς. Μα πώς θα με, ποια κόλυβα μνημονέτε. Πώς θα παίρναμε εμείς μισθό που δεν το καταδεχτήκαμε ποτέ και σας παρακαλώ να ανακαλέσετε γιατί και εγώ και ο κύριος Μαραγκός ήμασταν άμυστοι αντιδήματοι. Και να διαβάσετε την απόφαση του Δημάρχου που είναι στο διάβια. Σας παρακαλώ, όχι άλλα ψέματα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτά είναι αστεία. Παραδώσαμε μια επιχείρηση εξαιρετικά δυνατή και είμαστε περήφανοι και καλά θα κάνει η νέα διοίκηση να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα προς όφελος των δημοτών. Από εκεί και έπειτα, κατά τη γνώμη μας, επειδή κορονίδα, ας πούμε, το καινούριο που φέρνει η νέα διοίκηση, και που κι εμείς δεν ήμασταν, δεν κατοικούμε στο φεγγάρι, και εμείς θέλαμε να το κάνουμε, αλλά δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Είναι η επέκταση της αστικής συγκοινωνίας. Δεν μπορεί να στηριχθεί νομικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το είδαμε. Επίσης, κατά την άποψή μας και είναι πολιτική θέση και εμείς δεν φοβόμαστε. Αναλαμβάνουμε το κόστος. Θεωρούμε ότι η επέκταση της αστικής συγκοινωνίας δεν υπάρχει λόγος να γίνει από τα στοιχεία που προέρχονται από τη συγκοινωνιακή μελέτη. Εκτός αν θέλετε να καταστρέψετε και να ξεπουλήσετε και τα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας, όπως θα κάνετε και με τα τρένα. Γι' αυτό προσπαθείτε να τα βγάλετε παράνομα. Και άλλη στάση κρατούσε η κυρία Βία αντιπολιτευόμενη και καλά έκανε. Έλεγε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα τρένα με την κοινοφελή. Τώρα λέει ότι θα το παλέψει. Μακάρι να βρείτε θεσμικό πλαίσιο να το παλέψετε και εμείς θα είμαστε μαζί σας. Από εκεί και έπειτα. Θεωρώ ότι είναι, επαναλαμβάνω, μετροέπεια να σου δίνουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε όλα αυτά που εσύ επί 3 χρόνια έλεγες όχι. Τίποτα από όλα αυτά που καλείστε να υποστηρίξετε σήμερα δεν τα έχετε ψηφίσει. Ούτε ένα ναι δεν είπατε. Και θέλω να πω στον κύριο Σταματάκη το εξής που ενδεχομένως να μην το ξέρει. Κύριε Σταματάκη, υπάρχει μια εγκύκλειος που ψηφίστηκε πρόσφατα που λύνει τα προβλήματα των προσλήψεων της αστικής συγκοινωνίας. Και η κυρία πει αυτό που λέει για το κοινοφελές έργο, το να προσλάβει 18 υπαλλήλους μέσα στο 14, με την πίστη που εμείς εξασφαλίσαμε και δεν το λέει. Και που εκείνη δεν ψήφισε τις δίμηνες, γιατί δεν κάναμε λέξη σωστό προγραμματισμό, αλλά που τους χρησιμοποίησε για να μπορέσει να καλύψει την αστική συγκοινωνία. Και καλά έκανε, και ευτυχώς που εμείς τα κάναμε αυτά, για να τα βρει τώρα η νέα διοίκηση.
για να προχωρήσει προς όφελος των δημοτών μας είναι. Αλλά όχι άλλη λάσπη, όχι άλλο ψέμα. Ρώτησα λοιπόν με ποιον τρόπο, και υπάρχει πρόβλημα κύριε Σταματάκη για να ολοκληρώσω, δεν υπάρχουν οδηγοί που να διαφέρουν να διαφέρουν το ΠΕΗ. Δηλαδή, ενώ μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις, δεν υπάρχει προσφορά σε εξειδικευμένο προσωπικό και αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα το αντιμετωπίσει και η νέα διοίκηση. Εμείς δεν θα την καπολογήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν θα είναι θέμα ανικανότητας της νέας διοίκησης, είναι θέμα αντικειμενικής δυσκολίας, το οποίο το πιο μοιαστική συνεργασία. Είπε λοιπόν, ναι κύριε Πρόεδρε, είπε λοιπόν για την ανικανότητα της προηγούμενης διοίκησης να εισπράξει 52.000 ευρώ που αφορούσε το πρόγραμμα 55 και άνω. Αντί να μας πει μπράβο που το πήρατε και λειτουργήσε η αστική συγκοινωνία, και πρέπει να σας πω ότι η τελευταία επαφή που έκανα με τον διευθυντή στα κεντρικά του ΟΑΕΦ ήταν ότι τέλη Νοεμβρίου θα πληρωθεί. Τα 52.000 ευρώ, άρα δεν απεμπολίσαμε τίποτα. Υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον τοπικό ΟΑΕΦ, διότι έλειπε και ο διευθυντής και οι υπεύθυνοι του προγράμματος, δεν χάσαμε και δεν απεμπολίσαμε τίποτα.